σας. Είναι ένα καλό παιχνίδι, μια ιστορική ομάδα όπως πες εγώ. Είμαστε το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, θέλω να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο, να είμαστε συμπαγείς, να κάνουμε το παιχνίδι μας, να το βάλουμε όσο μπορούμε το ρυθμό μας και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι ήμασταν τόσο καλοί. Ο Παστεριακός ευτύχησε να προηγηθεί από μια ωραία εκτέλεση φάουλ, με προσωπική ενέργεια του σπίτι. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι πήγαμε καλύτερα. Πήραμε μέτρα στο γήπεδο, απλήσαμε αρκετά τον αντίπαλο. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να σοφαρίσουμε. Έχουμε δρόμο και συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι δεν τολμήσαμε να βγούμε πιο μπροστά επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ενώ πήραμε μέτρα στο γήπεδο, κλείσαμε τον Παστεριακό στο γαρέτο, αλλά δεν μετουσιώσαμε την πίεση αυτή σε γκολ. Είχαμε την κατοχή, είχαμε την έλεγχο, αλλά δεν κάναμε κάποια αξιόλογη ευκαιρία. Είχαμε την πίεση, μπορώ να πω. Όπως και στην προηγούμενη αγωνιστική, ευθήκαμε καλά μέχρι το 70. Σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερη. Πρέπει να ενώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια, να βρούμε ένα πιο σταθερό ρυθμό, ειδικά για αυτή την κατηγορία που είναι ανταγωνιστική αρκετά, ώστε να
μπορέσουμε να πάρουμε βαθμούς γιατί έχουμε δύσκολη συνέχεια. Ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι στο Χρυσόπολη με τον Έστω. Υπάρχουν δύο έδρες στο ξεκίνημα. Ψυχολογικά επηρεάζει το. Όχι, θεωρώ δεν επηρεάζει γιατί μέσα στο ξένα από την αρχή ότι έχουμε δύσκολο ξεκίνημα. Λόγω του ότι από τα τέσσερα παιχνίδια τα τρία πρώτα είναι εκτός έδρας. Φυσικά όμως δεν αλλάζει κατά αυτό και εκτός έδρας που παίζουμε πρέπει να παλέψουμε ώστε να πάρουμε κάποιο από τους βαθμούς ώστε να μας βοηθήσει για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και στο νέο θα πάμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Καλησπέρα για τον Άννα. Πιστεύω στον πρώτο ημίχρονο μπήκαμε καλά, κάναμε κάποιες ευκαιρίες. Ευτυχήσαμε να βάλουμε το πρώτο γκολ. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το σκορ μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο. Μετά στα ποδητήρα ακούσαμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινήσαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Η αντίπαλη ομάδα δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Στο τέλος πιστεύω δημιουργήσαμε και εμείς κάποιες καλές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε. Δεν έτυχε. Εντάξει, τη σημασία έχει ότι κερδίσαμε. Έληξε 0-1. Κρατάμε τους 3 πόντους και συνεχίζουμε. Είστε μια νεανική ομάδα, πολύ χαμηλός ο μέσος όρος ηλικίας. Χρειάζεται χρόνος για όλο αυτό. Χρόνος πιστεύω χρειάζεται, ναι. Αν και είμαστε δεμένοι, έχουμε δεθεί πιστεύω. Είμαστε μια γροθιά, ενωμένοι μαζί. Πιστεύω μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Ξεκινήμα με δύο νίκες για την ομάδα. Τι θα ήθελα να πει στον κόσμο του Πασαραϊκού. Η ομάδα προσπαθεί, από τη διοίκηση μέχρι τους παίχτες κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια όλοι μαζί. Μια γροθιά όπως είπα και πριν. Αυτό να μας θέλω να τους πω ότι να μας στηρίζουν και αυτοί όσο μπορούν. Είδαμε και σήμερα ότι ήρθαμε, τους ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουν έτσι.